Καλώς τους, καλώς μας ήρθατε. Δεύτερο μέρος και πολύ αναμενόμενο. Ματούλα Βασιλάκη μαζί μας. Καλώς μας ήρθες. Καλησπέρα, καλώς σας καλά, βρήκα. Ματούλα μου. Μια χαρά. Είσαι καλά έτοιμη είμαι. Για την κρίση πανικού, να τη συζητήσουμε, να την πούμε. Να πάθω να όχι, λέω τώρα. Παθαίνεις κρίση πανικού εσύ, ψυχολόγος πράγμα. Παλιότερα έχω κάνει και εγώ καριέρα στις κρίσεις πανικού, δεν έχω παράπονο. Τελικά την καριέρα όλους, μου την έκανα. Από όλους περνάει η κυρία κρίση πανικού ή προτιμά κάποιους ειδικά. Κοίτα, αφορά πλέον ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι αφορά κυρίως γυναίκες. Mm-hmm. Και συνήθως αφορά και ανθρώπους έτσι που είναι... Μπορεί να είναι οικονομικά πιο ευκατάστατη από ότι άνθρωποι που είναι έτσι από φτωχότερα. Αυτό πώς εξηγείται? Κοίτα να δεις, γιατί υπάρχει μία θεωρία ότι η κρίση πανικού είναι ένα φαινόμενο του σύγχρονου κόσμου λόγω των πολλών επιλογών που υπάρχουν, που έχει ο σύγχρονος άνθρωπος. Μάλιστα. Οπότε όσο περισσότερες επιλογές διαθέτει, όχι ότι λόγω αυτού θα πάθει κρίση πανικού, αλλά υπάρχει μία εξήγηση ότι μπορεί να είναι αυτός ένας λόγος για τον οποίο οι σύγχρονοι άνθρωποι συχνά εμφανίζουν κρίση πανικού. Θα μπορούσαμε πίσω από όλο αυτό να βάλουμε το θέλω και το πρέπει και ότι αυτά τα δύο συγκρούονται. Θα μπορούσε αυτή η συνθήκη της επιλογής. Π.χ. έχω δύο επιλογές, mm-hmm. τρεις, τέσσερις, πέντε. Mm-hmm. Θέλω τη μία, αλλά πρέπει μάλλον να επιλέξω την άλλη, γιατί πρέπει. Αυτό είναι μία συνθήκη ικανή να αρχίσει να πυροδοτεί μία τέτοια κατάσταση μέσα μας. Είναι και αυτό μία συνθήκη. Δηλαδή, συνήθως η κρίση πανικού, η αιτία της είναι μία έντονη σύγκρουση, την οποία ο άνθρωπος, τον άνθρωπο, η κρίση πανικού τον αναγκάζει να κοιτάξει μέσα του. Mm. Σχεδόν πάντα θα απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό ή θα αρχίσει να αναρωτιέται τι είναι αυτό που συμβαίνει. Συνήθως λοιπόν, μετά από μια πάρα πολύ έντονη κρίση πανικού, ο άνθρωπος καλείται να αναρωτηθεί, ενώ φαινομενικά είναι όλα καλά, γιατί εγώ ξαφνικά παθαίνω μια κρίση πανικού. Γιατί αυτό είναι, Ανδριανή, το τρομακτικό. Ότι η κρίση πανικού δεν είναι δράση-αντίδραση συνήθως, δηλαδή ότι θα τσακωθώ εγώ μαζί σου και μετά θα πάω σπίτι μου και θα πάθω κρίση πανικού. Θα έχω ταραχτεί, ας πούμε. Άρα κάτι ξέρω εμφανές. Ότι κάτι με τάραξε πάρα πολύ και μπορώ να το εξηγήσω. Μπορεί ένας άνθρωπος μετά από μία μακροχρόνια στρεσογόνα περίοδο, αφού πια έχουν καταλαγιάσει τα πράγματα, εκεί που κάθεται έξω για μπύρα με τους φίλους του, ξαφνικά να αρχίσει να χάνει τον κόσμο, να έχει αυτή την αίσθηση. Τι αίσθηση έχει κάποιος όταν περνάει η κρίση πανικού? Λοιπόν, η κρίση πανικού είναι, φαντάσου, έχει κάποια σωματικά συμπτώματα, τα οποία είναι ότι μπορεί να νιώθει, συνήθως νιώθουν οι άνθρωποι ότι δεν μπορούν να πάρουν οξυγόνο, mm. δεν έχουν αέρα, μπορεί να αρχίσει να υδρώνει, να νιώθει ναυτία, να νιώθει ζαλάδα και συνήθως υπάρχει σκέψη ή ότι πεθαίνω, τώρα πεθαίνω, ή ότι τρελαίνομαι, ότι θα χάσω τον έλεγχο. Δηλαδή υπάρχουν κάποια σωματικά συμπτώματα και υπάρχουν και κάποιες σκέψεις που τα ακολουθούν. Και συνήθως είναι φαντάζω σαν να γίνεται ένας έντονος εσωτερικός σεισμός, σαν να αρχίζουν μέσα μας να τρέχουν ανθρωπάκια πάνω κάτω, πανικόβλητα, και εμείς δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, δεν ξέρουμε τι χρειάζεται να κάνουμε. Γιατί δεν καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο έχει ξεκινήσει αυτό. Πόσο μπορεί να διαρκέσει μια κρίση πανικού? Κοίτα, Ανδριανή, η κρίση πανικού συνήθως διαρκεί λίγο. Δηλαδή, υπολογίζει ότι μπορεί να κρατήσει από 5 λεπτά μέχρι ένα τέταρτο. Τι συμβαίνει όμως? Επειδή τα σωματικά συμπτώματα τα φοβόμαστε, αρχίζουν και φοβόμαστε εκείνη τη στιγμή ότι μπορεί να πάθουμε μια ανακοπή. Ανεβαίνει λοιπόν το επίπεδο του φόβου. Και ο φόβος ανεβάζει τα σωματικά συμπτώματα. Το τροφοδοτεί. Και κάνει ένα φαύλο κύκλο. Οπότε μπορεί ένας άνθρωπος να πάθει πολλές φορές μέσα στη μέρα, να έχουν διάρκεια αρκετά μεγαλύτερη από ένα τέταρτο, ή μπορεί να νιώθει ότι είναι σε μια αναμονή να πάθει κρίση πανικού όλη την ημέρα. Το να αφυποβάλλομαι, έπαθα χθες κρίση πανικού στη συγκεκριμένη συνθήκη. Πήγα εκεί, έκατσα στο γραφείο μου, ας πούμε, και μετά από λίγο είχα την κρίση μου.
έχω τη δύναμη να μου το προκαλέσω και την επόμενη μέρα με το που κάθομαι στο γραφείο να σκέφτομαι. Τώρα θα πάθω πάλι κρίση πανικού. Μπορώ να μου το προκαλέσω εγώ. Μπορώ και να το κάνω, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Συνήθως, ας πούμε, αν το πάθω μέσα στο αυτοκίνητο, αρχίζω και τη συνδέω την κρίση πανικού με το αυτοκίνητο. Οπότε είναι πάρα πολύ πιθανό την επόμενη φορά που θα πάω να μπω να είμαι σε μία αναμονή. Να το πάλι θα συμβεί, πάλι θα συμβεί. Όμως δεν είναι απαραίτητο ότι θα συμβεί, αλλά έτσι κι αλλιώς και μόνο που βρισκόμαστε σε μια διαδικασία αναμονής, είμαστε ταραγμένοι εκ των πραγμάτων. Οπότε συνήθως εκεί που θα πάθει ο άνθρωπος μια πρώτη κρίση πανικού, αρχίζει και συνδέει το μέρος με την κρίση πανικού. Οπότε όταν κοντοσημώνει, αρχίζει και νιώθει άγχος και φοβάται ότι θα το πάθει. Μπορεί και να το πάθει, μπορεί και όχι. Τι φοβόμαστε περισσότερο εκείνη τη στιγμή? Αναγνωρίζουμε ότι αυτό που ζούμε είναι κρίση πανικού? Αναγνωρίζουμε ότι αυτό έχει τη βάση του κάπου αλλού? Ξέρουμε ότι θα τελειώσει? Ή κάθε φορά είναι μία πρόκληση προς τον εαυτό μας αν θα βγω ζωντανός από αυτό? Τι σου λένε οι άνθρωποι που μιλάς? Συνήθως, οι πρώτες δύο φορές είναι πάρα πολύ δύσκολες, γιατί ακριβώς δεν μπορεί ο άνθρωπος να... Είναι ξαφνικά σαν να αρχίζουν να τον χαστούν και από παντού και δεν μπορεί να καταλάβει τι συμβαίνει. Οπότε συνήθως οι πιο έντονες κρίσεις, όπως λέει και η βιβλιογραφία, είναι οι δύο πρώτες. Γιατί ο άνθρωπος δεν ξέρει, οπότε συχνά καταφεύγουν οι άνθρωποι στα νοσοκομεία. Πηγαίνουν εκεί θεωρώντας ότι παθαίνουν έμφραγμα, παθαίνουν ανακοπή. Συνήθως αρχίζουν μετά και μπαίνουν σε μια σειρά εξετάσεων. Γιατί δεν μπορούν να διανοηθούν ότι μπορεί το άγχος να προκαλέσει τέτοιου είδους σωματικά συμπτώματα. Οπότε ακόμα και αν σε πρώτη φάση πάνε σε ένα νοσοκομείο και τους βεβαιώσουν ότι αυτό το προκάλεσε το άγχος, συνήθως δεν ησυχάζουν και μπαίνουν σε μία σειρά εξετάσεων. Αφού πια όλες αυτές οι εξετάσεις δείξουν ότι δεν υπάρχει κάποιος παθολογικός, συνήθως τότε πια αρχίζουν να ψάχνουν τι είναι αυτό που συμβαίνει στη ζωή τους. Ναι. Η κρίση πανικού έρχεται πάρα πολύ συχνά σε μεγάλες αλλαγές στη ζωή μας ή όταν βρισκόμαστε μπροστά σε διλήμματα. Γιατί καλούμαστε εκεί να πάρουμε μία απόφαση. Μία απόφαση που θα πάρουμε σημαίνει έχει μία απώλεια πάντα, δηλαδή κάτι χάνουμε, κάτι αφήνουμε πίσω μας, στερούμαστε κάτι, κάτι κλείνουμε και κάτι καινούριο ξεκινά, το οποίο μπορεί να είναι ευχάριστο, αλλά δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει και πώς εμείς θα τοποθετηθούμε μέσα σε αυτό. Έχει να κάνει με την ψυχική μας ανθεκτικότητα, έχει να κάνει με τη φύση μας ως προσωπικότητες, έχει να κάνει με το μέγεθος της ανασφάλειας που κουβαλάμε. Προσπαθώ έτσι να καταλάβω γιατί μας συμβαίνει αυτό το πράγμα σε κάποιους ανθρώπους, πολλούς ή λίγους. Κοίτα να δεις, Ανδριανή, αυτό που υποθέτουμε ότι συμβαίνει σήμερα που δεν συνέβαινε παλιά, οπότε είμαστε λίγο πιο επιρρεπείς στο κομμάτι των κρίσεων πανικού, ήταν ότι παλιά τα πράγματα ήταν κάπως επιβεβλημένα κοινωνικά. Δηλαδή, ο άνθρωπος ήξερε το δρόμο του. Ναι. Ο δρόμος ήταν συγκεκριμένος. Απλά. Ο άντρας έξω στα χωράφια δουλεύει, η γυναίκα μέσα στο σπίτι μεγαλώνει. Ήταν όλα προκαθορισμένα. Πλέον, ο άνθρωπος έχει ένα πολύ μεγαλύτερο χώρο να κινηθεί. Και πολλές επιλογές. Πάρα πολλές επιλογές. Τι γίνεται όμως, δεν έχουμε ακόμα οι άνθρωποι, επειδή είναι ακριβώς καινούριο, εκπαιδευτεί, στο να παίρνουμε αποφάσεις. Δεν έχουμε εκπαιδευτεί. Όχι. Να παίρνουμε και το ρίσκο της απόφασής μας, δηλαδή. Ναι, να παίρνουμε το ρίσκο της απόφασης, δηλαδή ότι μια απόφαση που θα πάρω τώρα θα σημαίνει ότι θα αφήσω κάτι άλλο πίσω μου και σε αυτό το καινούριο που θα πάω είναι δική μου επιλογή και εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη γι' αυτό. Οπότε έχει να κάνει πολύ με την ανάληψη. Μέχρι πρόσφατα οι άλλοι μας έλεγαν τι πρέπει να κάνουμε. Τώρα ζούμε σε μια εποχή που μπορούμε να ορίσουμε αυτό το δρόμο εμείς. Αλλά είναι τόσο καινούριο που είμαστε απαίδευτοι ακόμα στο να το κάνουμε. Στην ουσία, το επιδιώκουμε αυτό στη ζωή μας. Δηλαδή, θέλουμε να έχουμε ένα μεγάλο εύρος ελευθερίας, να κάνουμε τις επιλογές μας, να πάμε στο καλύτερο, να κάνουμε αλλαγές. Τις θέλουμε αυτές τις συνθήκες στη ζωή μας. Το θέλουμε, δηλαδή, και ποιος δεν θέλει την αλλαγή για το καλύτερο, την ελευθερία να πάρει τις αποφάσεις του, να αναλάβει την ευθύνη του εαυτού του. Στα λόγια, όλοι το θέλουμε. Στην πράξη, όμως. Το θέλουμε, Ανδριανή μου, χωρίς όμως την ευθύνη. Ναι.
το θέλουμε όλοι, όλοι χαιρόμαστε να έχουμε επιλογές, αρκεί αυτές και όλα όμως γίνονται πιο δύσκολα όταν πλησιάζουμε πια να τις πάρουμε και φέρουμε εκεί μία ευθύνη πια. Που η ευθύνη πρέπει να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι δεν έχει να κάνει το ότι φταίω, ότι εγώ θα φταίω αν δεν πάει καλά ή αν πάει καλά. Έχει να κάνει καθαρά με το ότι εγώ αναλαμβάνω το τιμόνι της ζωής μου. Εγώ κάθομαι, θα το οδηγήσω εγώ. Προς τα εκεί πιστεύω ότι είναι μια καλή κατεύθυνση. Ακόμα και αν δεν πάει καλά, είμαι εδώ να δω τι θα κάνω. Αλλά αυτό θέλει μία, πώς να σου πω, μία ικανότητα να μπορώ και να περιμένω. Ναι. Ότι ακόμα και αν πάω τελικά και το στουκάρω, έτσι και... Δεν πάει καλά. Δεν πάει καλά. Θα χρειαστεί να κατέβω κάτω και να κάτσω λίγο να ρωτήσω τι κάνω τώρα. Εκεί μόνος μου που δεν έχω δική βοήθεια. Και έχουμε μάθει να βιαζόμαστε, κάποιος άλλος να μας βγάλει από αυτό. Κάποιος άλλος να μας πει πώς θα το κάνουμε. Και δεν είναι για να το ρίξουμε σαν φταίξιμο στον εαυτό μας, απλά είναι πολύ καινούργια αυτή η συνθήκη. Κρύβονται προσδοκίες πίσω από όλα αυτά, πέραν της ανασφάλειας, πέραν αυτού του φόβου του τι θα φέρει η ευθύνη και καλύτερα να την έχει κάποιος άλλος την ευθύνη και να έρθει να σώσει την κατάσταση. Προσδοκίες προς τον εαυτό μας και προς τους άλλους. Προσδοκίες, συνήθως οι προσδοκίες μας μπλοκάρουν όταν έχουν να κάνουμε το πώς, αν η επιλογή που έχουμε να κάνουμε είναι πολύ διαφορετική από αυτό που θα ήθελε το περιβάλλον από εμάς. Πάμε στο πρέπει δηλαδή. Ναι, πάμε εκεί τώρα στο πρέπει. Δηλαδή, αν εμένα οι γονείς μου, ο περίγυρός μου, τώρα που εγώ δίνω πανελλήνιες θέλει να γίνω γιατρός, αλλά εγώ θέλω να γίνω χορευτής και είμαι και άντρας, καταλαβαίνεις πόσο πιθανό είναι όταν ένας άνθρωπος βρεθεί μπροστά σε ένα τέτοιο τεράστιο δίλημα που απέχει και του πρέπει και ναι. Που απέχει πάρα πολύ από αυτό που θα περίμενε το περιβάλλον από τον ίδιο, μέσα σε τι ωκεανό θα βρεθεί και πόσο πιθανό είναι ένας άνθρωπος να περάσει μια κρίση πανικού αν τελικά πάει να επιλέξει κάτι που δεν το θέλει και παραβλέψει μια άλλη φωνή. Άρα, κατά μία έννοια, είναι και λίγο, καλά, όσοι περνούν κρίση πανικού μπορεί τώρα να με μουτζώνουν, είναι λίγο ένα δωράκι η κρίση πανικού, που έρχεται να σου πει, με κάποιο τρόπο κάνει την ανάγνωση ο εαυτός σου το είναι, ότι δεν πας καλά. Θα συμφωνήσω μαζί σου, δωράκι, το θεωρούσα και εγώ πολλά χρόνια και το έχω πει και στην εκπομπή ότι είναι δώρο. Τελικά όσο περνούν τα χρόνια, αρχίζω να πιστεύω ότι δεν είναι δώρο, δεν είναι ούτε θετικό ούτε αρνητικό. Απλά, ούτε μας οδηγεί σε κάτι καλύτερο ούτε σε χειρότερο η κρίση πανικού. Αλλά αρχίζω και πιστεύω ότι είναι ένα κομμάτι του εαυτού μας το οποίο απαιτεί να το ακούσουμε. Μπορεί να μην το ακολουθήσουμε, αλλά απαιτεί να το ακούσουμε. Και μάλλον εμφανίζεται γιατί κάνουμε ότι ούτε το βλέπουμε ούτε το ακούμε. Δηλαδή είναι σαν να είμαστε σε ένα συμβούλιο, να δίνουμε σε όλους το λόγο και είναι ένας άνθρωπος που σηκώνει το χέρι του ξανά, δεν του δίνουμε καμία σημασία, τον αγνοούμε, κάποια στιγμή θα τα σπάσει. Η πρόθεση του δεν ήταν να τα σπάσει, άρα να έρθει η κρίση πανικού να μας ταλαιπωρεί. Η πρόθεση του είναι να τον ακούσουμε. Ναι. Κάτι έχει να πει. Οπότε δεν είναι ακριβώς ούτε θετικό ούτε αρνητικό, ούτε προς κάτι καλύτερο ούτε προς κάτι χειρότερο. Απλά σε καλεί να ακούσεις κάτι που αρνείσαι να το ακούσεις. Δηλαδή να δώσεις χώρο σε ένα κομμάτι του εαυτού σου που δεν το ακούς, το αγνοείς. Οπότε αν το αγνοείς, σου έχει δώσει κάποια σημάδια στο τέλος, θα πρέπει να σου κάνει κάτι πάρα πολύ δυνατό για να... Τελικά να στρέψεις το ενδιαφέρον σου, την προσοχή σου και να τα ακούς. Τελικά αυτός ο άνθρωπος μπορεί να αποφασίσει να γίνει γιατρός. Έτσι, mm-hmm. Και να παραβλέψει το θέλω, αλλά αλλιώς δεν είναι μια συνειδητή απόφαση. Γιατί και έχω ακούσει το άλλο κομμάτι και του λέω: ξέρεις κάτι, δεν μπορώ να σε υποστηρίξω όμως. Ναι. Αλλά ξέρω ότι υπάρχει, τον έχω ακούσει. Δεν το έχω εκλογικεύσει, γιατί αυτό το επάγγελμα δεν φέρνει χρήματα. Δεν το βάζω σε ένα επίπεδο να το εκλογικεύσω για να το απορρίψω. Ότι είσαι ένα θέλον που σε αυτή τη φάση της ζωής μου έχω και το δικαίωμα να μην μπορώ να σε υποστηρίξω. Σ' ακούω όμως. Ξέρω ότι υπάρχεις εκεί. Του δίνουμε το χώρο του στη ζωή μας. Εγώ δεν μπορώ τώρα να τα βάλω με όλη μου την οικογένεια. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό.
θέλεις όμως να πάμε παρέα, να κάνουμε αυτό που μπορούμε να υποστηρίξουμε και να πάμε σε μια σχολή χορού, για παράδειγμα. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Αυτό μπορώ να στο δώσω. Ναι. Και τον ακούς. Οπότε γι' αυτό σου λέω ότι δεν είναι απαραίτητο ότι να την ακούς, γιατί μετά θα πάει να γίνει χορευτής. Μπορεί και να μην γίνει αυτό. Αλλά θέλει απλά να την ακούσεις. Αυτό που λες φορές, Ανδρεανή, είναι αρκετό. Δεν είναι ανάγκη να την ακολουθήσουμε. Μου θυμίζεις και την κουβέντα που κάναμε την προηγούμενη φορά για τον εαυτό μας. Τι σημαίνει βρίσκω τον εαυτό μου. Mm. Και λέγαμε ότι ναι, αναγνωρίζω την κατάσταση, ακόμα και αυτό που ενδεχομένως να μου κάνει κακό, αλλά εγώ το θέλω στη ζωή μου. Οκ, δεν θα το έχω, αλλά αναγνωρίζω ότι ναι, νιώθω έτσι για σένα, νιώθω για αυτή την κατάσταση έτσι, αλλά αποφασίζω να μην συνεχίσω με αυτές τις συνθήκες, για παράδειγμα. Ναι, θέλω ναι. Έτσι πολύ γενικά, μην το κάνω πιο συγκεκριμένο. Άρα θέλει ειλικρίνεια, θέλει να κοιτάξουμε μέσα μας, να μας ακούσουμε, να δώσουμε χώρο και χρόνο σε ό,τι εμφανίζεται σαν πληροφορία. Ναι. Δεν σημαίνει ότι τα ικανοποιήσουμε όλα. Όχι, αλλά ο καθένας μας μέσα έχει διάφορα κομμάτια. Έχουμε, για παράδειγμα, έναν εαυτό ο οποίος είναι εργατικός. Έχουμε έναν εαυτό που του αρέσει να διασκεδάζει. Έχουμε έναν εαυτό που του αρέσει ασφάλεια. Έναν άλλο που του αρέσει ανεξαρτησία. Όλοι αυτοί οι εαυτοί, και άλλους πολλούς, όλοι αυτοί οι εαυτοί αναδιαστήματα ζητούν να ακουστούν. Ναι. Αν τώρα εσύ αφήσεις μόνο τον εργατικό σε αυτό να αναλάβει και τους πετάς όλους τους άλλους απ' έξω και αρχίζεις και έχεις, ας πούμε, πονοκεφάλους και έχεις ζαλάδες και δεν ακούς τίποτα από όλα αυτά, πώς τελικά θα γυρίσεις να ακούς ότι υπάρχουν και άλλα κομμάτια που κάτι εδώ ζητάνε? Ας βάλουμε μια άνω τελεία, γιατί θέλω να δούμε πολλά που θέλω να σε ρωτήσω, κατά πόσο συμπορευόμαστε, παντρευόμαστε τις κρίσεις πανικού, πώς τις κατευνάζουμε και όταν συμβαίνουν σε εμάς, αλλά και όταν συμβαίνουν και σε κάποιον άλλο δίπλα μας. Και άλλα και άλλα πολλά, να δω και τι ερωτήσεις έχετε στείλει, διαφημίσεις για πολύ λίγο και επιστρέφουμε. Κρίσεις πανικού μέρος δεύτερο και έμεινα στο προηγούμενο μέρος με την ερώτηση ναι. Αν με τις κρίσεις πανικού παντρευόμαστε, αν η σχέση μας είναι για όλη μας τη ζωή, θα απαλλαγούμε από αυτές κάποτε? Ωραία. Θα σου πω τι λέει η εμπειρία μου. Την αλήθεια θέλω να μου πεις. Την αλήθεια θα σου πω. Θα πω μόνο την αλήθεια. Νομίζω ότι κάπως κάποιοι άνθρωποι θα τις κουβαλάμε, αλλά δεν έχει καμία σχέση στην πορεία, και το λέω και από προσωπική εμπειρία αυτό, όχι μόνο ο φόβος, η αίσθηση, η ένταση. Mm-hmm. Γίνεται πλέον τόσο γνώριμο, που είναι σαν να είναι ένας φίλος παλιός, ήρθες πάνω. Άντε πάλι, εντάξει, πες μου πάλι. Πες τη θες, ναι, και πάμε να πάμε. Πες το πάλι. Οπότε, πιστεύω ότι ο άνθρωπος το κουβαλάει. Δεν φεύγει εντελώς, αλλά δεν έχει καμία σχέση με το πώς ήταν στην αρχή, μαθαίνει να το διαχειρίζεται. Πάβει να είναι τρομακτικό. Αρχίζει πια, μπορεί να κάνει και πλάκα μαζί του. Ναι. Εκεί μπορεί να γίνει λίγο δωράκι, ότι να ήρθε το καμπανάκι, ας δούμε τι γίνεται. Ναι, μπορεί να γίνει και λίγο δωράκι, με την έννοια ότι μπορεί να συνειδητοποιήσει και τη στιγμή, παπ, τι δεν ακούω τώρα, να τα ακούσω. Ναι, να σου γίνει μηχανισμός τελικά. Αλλά, γιατί αν τώρα υπάρχουν άνθρωποι που μας ακούν και παθαίνουν κρίση πανικού έντονες, δεν μιλάμε ότι θα είναι για πάντα έτσι, σε καμία περίπτωση αυτό. Φεύγει, αλλάζει και μαθαίνει ο άνθρωπος, σίγουρα έχει την ικανότητα να το διαχειριστεί αυτό και να είναι πολύ πιο μαλακό. Ποιος μου μαθαίνει να το διαχειρίζομαι? Το μαθαίνω μόνος μου? Πάω σε έναν ειδικό, πάω σε έναν ψυχολόγο και το συζητώ? Πάω σε έναν γιατρό, σε έναν ψυχίατρο και μου γράφει αγωγή? Πώς έχουν τα πράγματα στην κρίση πανικού? Θα σου πω, Ανδριανή μου, αν υπάρχουν τώρα άνθρωποι και μας ακούν και παθαίνουν κρίση πανικού και παθαίνουν καθημερινά και είναι δυσλειτουργικοί και αρχίζουν να αποφεύγουν πράγματα και αυτό κρατάει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, χρειάζεται να απευθυνθούν σε κάποιο ψυχίατρο, διότι σε αυτές τις περιπτώσεις η ψυχοθεραπεία δεν μπορεί να λειτουργήσει, δεν έχει να κάνει δουλειά εκεί πέρα. Ο άνθρωπος πρέπει οπωσδήποτε να καταπολεμήσει τα συμπτώματα, ναι, να τα ησυχάσει, να μπορέσει να ηρεμήσει, να αρχίσει να λειτουργεί πάλι στην καθημερινότητά του,
Δεν μπορεί την ώρα που βρίσκεται, νιώθω ότι βρίσκεται σε ένα σεισμό συνέχεια να πάει να κάνει ψυχοθεραπεία εκεί. Μιλάμε για ανθρώπους που είναι καθημερινά και βλέπουν ότι αρχίζουν να δυσλειτουργούν, δεν το αντέχουν. Να, ο καθένας ξέρει αν το αντέχει και πόσο το αντέχει. Οπότε εκεί, αλλά χρειάζεται οπωσδήποτε να απευθυνθούν σε έναν ψυχίατρο και σε συνεργασία στενή με τον ψυχίατρο, να κάνουν μία αγωγή. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί τι γίνεται πολλές φορές. Πάνε οι άνθρωποι, παίρνουν την αγωγή, νιώθουν σε 15 μέρες 20 καλά, κόβουν τα φάρμακα, δεν ξαναπάνε στον ψυχίατρο, σταματάνε τη φαρμακευτική αγωγή, την παίρνουν όποτε να είναι. Αν κάνω, αυτό πρέπει να γίνει σωστά. Αν δεν γίνει σωστά, τι μπορεί να συμβεί? Υποτροπές. Και μετά ο άνθρωπος απογοητεύεται, το ρίχνει πάνω του, ότι εκείνος δεν είναι ικανός, ποτέ εγώ δεν θα ξεφύγω από αυτό, αρχίζει και μπαίνει σε μία ενοχή και σε μία θλίψη. Να. Και μπορεί να πάει πιο βαθιά αυτό, πέραν του να μην είσαι λειτουργικός, να μπορεί σε οδηγήσει και στην κατάθλιψη. Στη θλίψη, βέβαια, γιατί αν ο άνθρωπος αρχίζει και απογοητεύεται και το ρίχνει στον εαυτό του ότι κάτι είναι στην κατασκευή μου λάθος και πάντα με αυτό εγώ... Και πάντα έτσι θα είμαι. Πάντα έτσι θα είμαι. Οπότε χρειάζεται σε μία στενή συνεργασία και σωστή συνεργασία για να κάνουμε σωστά την αγωγή μας. Και αφού ηρεμήσουν τα συμπτώματα, τότε πια χρειάζεται να απευθυνθούμε σε ένα θεραπευτή ή και μόνοι μας. Okay, με ποια είναι το λέω, ότι εκεί τώρα πια θα πάμε σε αυτό που είπαμε στο πρώτο μέρος. Ποιο κομμάτι του εαυτού μου προσπαθεί να μου μιλήσει, τι προσπαθεί να μου πει και εγώ το αγνοώ. Αλλά πρώτα τα συμπτώματα πρέπει να τα καταπραίνουμε. Αυτό είναι η προτεραιότητά μας. Είναι σαν να έχουμε ένα χτύπημα στο πόδι. Ναι. Θα καθαρίσουμε την πληγή, θα βάλουμε ό,τι χρειάζεται, θα σταματήσει να πονάει πρώτα και μετά θα αρχίσουμε να ξανατρέχουμε. Τώρα, ένας άνθρωπος ο οποίος παθαίνει κρίσεις πανικού, οι οποίες έχει την αίσθηση ότι είναι διαχειρίσιμες, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, μια φορά τη βδομάδα, δεν του εμποδίζουν πολύ τη λειτουργικότητά του, αυτός είναι ένας άνθρωπος που μπορεί αμέσως να απευθυνθεί σε ένα θεραπευτή για να δούνε το θέμα και ίσως και εκεί κάποιες τεχνικές να λειτουργήσουν. Αυτοί θα δουλέψουν όμως τώρα σε βάθος. Θα πάνε να δουλέψουν κομμάτια του ψυχισμού. Μπορούμε όμως και πρώτα να δουλέψουμε σε ένα επίπεδο λίγο πιο επιφανειακό, με την έννοια των τεχνικών. Τι κάνω εκείνη τη στιγμή που εγώ παθαίνω κρίση πανικού. Και είμαι μπροστά σε κόσμο. Τι κάνω? Όταν παθαίνουμε κρίση πανικού και είμαστε μπροστά σε κόσμο, είναι πάρα πολύ σημαντικό εκείνη τη στιγμή, αν μπορούμε, αν την έχουμε αυτή τη δυνατότητα, να πάμε κάπου να απομονωθούμε λίγο. Δηλαδή, πάμε σε τουαλέτες, είμαστε ξέρω εγώ σε ένα μαγαζί, να πάμε να απομονωθούμε. Αν είναι κάποιος δίπλα που τον εμπιστευόμαστε, να του ζητήσουμε βοήθεια. Ότι τώρα δεν είμαι καλά, δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι, αλλά θέλω να το ξέρεις, να είσαι εδώ. Ναι. Να έχεις το νου σου. Πάμε λίγο να περπατήσουμε. Και να φύγει ο άνθρωπος από εκεί που βρίσκεται. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να κάθεται να καταπιέζει τον εαυτό του μέχρι να φτάσει στο τελευταίο, στο έσχατο σημείο για να φύγει από εκεί που είναι. Πιστεύω ότι θα χάσει τον έλεγχο. Δεν χάνει το έλεγχος. Δηλαδή ότι θα αρχίσω να τσιρίζω εδώ πέρα και θα φωνάζω. Αυτό δεν συμβαίνει. Είναι μόνο μία σκέψη που μας προκαλεί πάρα πολύ άγχος. Αλλά ποτέ δεν έχει συμβεί αυτό σε κανέναν άνθρωπο. Τελικά. Αρχίζει να ουρλιάζει, να χτυπιέται, να σπάει πράγματα, να χάνει τον έλεγχο. Καταπιέζοντας αυτό που μου συμβαίνει, πιέζω αρκετά το ελαττήριο και έτσι ίσως την επόμενη φορά να είναι πιο έντονη η εκτείναξη. Ή θα σβήσει ούτως ή άλλως η κρίση πανικού? Όχι, θα σβήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην σβήσει. Δηλαδή το σύστημα φτάνει, κάνει ένα πικ και αφού κάνει το πικ εκ των πραγμάτων, αυτό δεν χρειάζεται εμείς να κάνουμε τίποτα εκεί. Ο εαυτός μας αρχίζει μετά και πέφτει. Μπορώ εγώ να κάνω κάτι εκείνη την ώρα, εκτός του να απομονωθώ, π.χ. να πάρω τις ανάσες μου, να συγκεντρωθώ, να πιω νερό, να κάνω αέρα που θα το επισπεύσει, ώστε να μειωθεί η ένταση των συμπτωμάτων? Ή πάλι αυτό θα ακολουθήσει τη ροή του και θα πρέπει ακολουθεί, να κάνω όχι. Το να μην το φοβηθώ, δηλαδή το ότι τώρα είναι, γι' αυτό είναι σημαντική αναγνώριση, ότι τώρα είναι μια κρίση πανικού, δεν θα πάθω τίποτα, δεν θα πεθάνω, δεν θα τρελαθώ, δεν θα ξεφτυλιστώ, δεν θα το καταλάβει κανείς. Είναι κάτι που το νιώθω μέσα μου, δεν φαίνεται απ' έξω. Έχει αρχή, μέση, τέλος. Θα τελειώσει.
θα ολοκληρωθεί. Αυτό μπορεί να βοηθήσει κάπως το να ησυχάσουμε το φόβο. Είναι μια κρίση πανικού. Θα τελειώσει. Δεν θα κρατήσει για πάντα, δεν θα πάει πιο πολύ από εκεί που το αντέχουμε. Θα λιποθυμίσω. Θα σου πω, είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί, αλλά είναι σπάνιο. Mm-hmm. Είναι σπάνιο. Αναφέρεται σπάνια από ανθρώπους. Εγώ να σου πω τόσα χρόνια που τους ανθρώπους που έχω δει με κρίσεις πανικού, ποτέ κανείς δεν μου είχε αναφέρει. Φτάνουν στα όρια να νιώθουν ότι θα λιποθυμήσουν, αλλά ποτέ μέχρι τώρα κανείς δεν μου έχει αναφέρει ότι έχει λιποθυμήσει. Ματουλά, παθαίνεις εσύ κρίση πανικού και είμαι εγώ δίπλα σου. Εγώ πώς θα σε βοηθήσω? Με το να μην πανικοβληθείς. Δηλαδή, είναι βασικό, εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος συνήθως δεν θέλει πολλά, αλλά να αρχίσει, τι έχεις και πες μου, τι σου συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Απλά, είναι σημαντικό να το πει, είμαι εδώ, που πάρεις μια αγκαλιά, μπορεί και να μην θέλει αγκαλιά, να κάτσεις δίπλα, να το πεις είμαι εδώ, να του πεις πάρε λίγο ήρεμα σανάς, ανέπνεε ήρεμα, κάτσε λίγο και ανέπνεε ήρεμα. Να του δώσουμε δηλαδή αυτή την οδική, έλα μας, ήρεμα. Mm. Όχι βαθιές ανάσες. Στις κρίσεις πανικού δεν αναπνέουμε βαθιά και έντονα. Πρέπει να ήρεμα. Mm. Πολύ ήρεμα. Οπότε, πρώτα απ' όλα, έλα να αναπνεύσουμε ήρεμα. Ησύχασε, είμαι εδώ. Δεν θα συμβεί τίποτα. Αυτό νομίζω βοηθάει πολύ περισσότερο από το να προσπαθήσουμε εκείνη τη στιγμή να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Η έλα δεν είναι τίποτα, να ανοίξουμε κουβέντα, ή δεν τίποτα στο μυαλό σου είναι. Αυτό δεν βοηθάει, δεν είναι στο μυαλό. Mm. Είναι σώμα, όντως το σώμα εκείνη τη στιγμή το βιώνει αυτό. Είναι κάτι το οποίο το συζητάμε με τον άνθρωπο που ξέρουμε ότι παθαίνει κρίση πανικού. Δηλαδή, σου συνέβη χθες, ήμασταν μαζί. Την επόμενη μέρα να στην κάνω την κουβέντα. Ματούλα, πώς είσαι σήμερα, είσαι καλύτερα? Τι σου συμβαίνει με τις κρίσεις πανικού? Φυσικά, δεν είναι όχι, κάτι που όχι, δεν το ακουμπάμε, όχι, γιατί όχι, μπορεί όχι. Να ξαναπυροδοτήσει κάτι. Σε έχω έγνοια, χθες έγινε αυτό, θέλεις να συζητήσουμε? Ναι ή όχι, ωραία, αν θέλεις είμαι εδώ. Ναι. Δηλαδή, για αυτά που αναρωτιόμαστε πώς να συμπεριφερθούμε στους άλλους, αν δεν είναι πολλές φορές, είναι πιο απλό να ρωτήσουμε. Απλά. Ναι. Μπορώ να κάνω κάτι να σε βοηθήσω αυτή τη στιγμή. Μπορώ και τον άνθρωπο που έχει την κρίση πανικού να το ρωτήσω. Τι χρειάζεσαι τώρα, τι θέλεις να κάνω, τι θέλεις. Μπορεί να πει τι θέλει εκείνη τη στιγμή. Θα σου πει, μη μου μιλάς, άσε με λίγο, πιάσε μου το χέρι, αγκάλιασε, πες μου κάτι άσχετο. Mm-hmm. Ξέρει, οπότε ρώτα, τι θέλεις. Μαμά με παιδί. Παθαίνει μαμά κρίση πανικού και έχει το παιδί της. Είναι σε δημόσιο χώρο. Τι πρέπει να κάνει, ποια είναι η καλύτερη, πιο ασφαλής επιλογή και για τη μαμά και για το παιδί εκείνη τη στιγμή? Κοίτα, πέρα από αυτό που νιώθεις, δεν υπάρχει κάτι επικίνδυνο εκείνη τη στιγμή αντικειμενικά. Έχει συνέστηση. Δηλαδή, η μαμά έχει την αγωνία εκείνη την ώρα, Παναγία μου, μην πάθω κάτι, μην λιποθυμήσω, μην πεθάνω, μην τρελαθώ και δεν μπορώ να προστατέψω το παιδί μου. Μου φύγει από το χέρι, δεν το έχω στο νου μου. Όλοι τα έχουμε σκεφτεί αυτά. Ναι. Τι προτείνεις εκείνη την ώρα? Αυτό που προτείνω, αν είναι τόσο έντονο και φοβάται τόσο πολύ ο άνθρωπος που το παθαίνει, μη συμβεί κάτι. Μπορεί να επικοινωνήσει εκείνη την ώρα με κάποιον, να μιλάει με κάποιον. Στο τηλέφωνο. Ή να ξέρεις, είμαι σε αυτό το σημείο, έλα. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, νομίζω είχα αναφέρει και σε εκπομπή, το είχα πάθει αυτό με την κόρη μου. Και είχα καθίσει ένα παγκάκι, κάθισα. Τον παίρνω, του λέω, έλα, πάρε με. Δεν νιώθω καλά. Είμαι δεν στο μπορώ να συνεχίσω. Και παθαίνω κρίση πανικού. Πάω στην άκρη, σταματάω. Σταματάμε. Κατάλαβες. Ό,τι κάνουμε, το σταματάμε εκείνη τη στιγμή. Αν είναι το παιδί μας, δεν αρχίζουμε να σταματάμε. Του λέμε, έλα εδώ. Ή αν τρέχει, το αφήνουμε εκεί να τρέχει στις κούνιες που είναι και είμαστε εκεί κοντά. Κοιτάμε. Ναι. Αλλά λίγο δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε να κάνουμε κάτι. Να το τελειώσω γρήγορα, έλεγα, να συνεχίσω. Ναι. Ότι έλα, τώρα θα το βρω, θα πάρω κάποιον τηλέφωνο, δεν είμαι μόνος μου. Είναι σύνηθες μετά την κρίση να νιώθεις... Μετά νιώθεις, Ανδριανή, σαν να έχεις φάει ξύλο. Mm. Σαν να έχεις φάει ξύλο, γιατί έχουν όλες οι λειτουργίες, έχουν χτυπήσει κόκκινο, οπότε συνήθως οι άνθρωποι μετά νιώθουν πάρα πολύ κουρασμένοι και εξαντλημένοι, έχουν την ανάγκη να κοιμηθούν. Ναι. Έχουν και καλό θα να κάνουν αυτό. Να κάνουν αυτό το πράγμα. Είναι το καλύτερο είναι αυτό μετά, το να πάνε να ξεκουραστούν. Προτιμά κάποιες ηλικίες η κρίση πανικού, δηλαδή θα τη συναντήσουμε σε παιδιά, θα τη συναντήσουμε στην εφηβεία, θα τη συναντήσουμε σε γέροντες. Ας αφήσουμε στην άκρη τις παραγωγικές ηλικίες που τα παθαίνουμε όλα. Στα άκρα στις πάμε. Στις πιο παραγωγικές ηλικίες εμφανίζεται.
Θα δεις, είναι πάρα πολύ συνηθισμένους εφήβους που πάνε να μπουν στην ενήλικη ζωή. Ναι, στη μετάβαση. Συνήθως στις μεταβάσεις πάνω εμφανίζεται ανδριανή. Και αφορά περισσότερο τις παραγωγικές ηλικίες, που πάλι εκεί είδες, ανοίγουν περισσότεροι δρόμοι για αποφάσεις και πορεία, τι πορεία να ακολουθήσουμε. Δηλαδή, αν αυτό το χτίσουμε μέσα μας, Βερματούλα, αφού με πας έτσι λίγο στη ρίζα του πράγματος, ότι αρχίζω π.χ. να έχω μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον εαυτό μου για τις αποφάσεις που θα πάρω, αρχίζω και πετάω πράγματα από τη ζωή μου που είναι περιττά και δεν με βοηθούν να πάρω τις αποφάσεις που μου ταιριάζουν εμένα. Αν το δουλέψουμε αυτό με τον ειδικό και ξεριζώσουμε, ας πούμε, το κακό από τη ρίζα, και πάλι πού και πού θα κάνει την εμφάνισή της η κρυσούλα μας. Μπορεί. Μπορεί και πάλι. Πού και πού. Βρε Ανδριανή μου, δεν είναι κάποιοι άνθρωποι που λένε όταν εγώ αγχώνομαι, με πιάνει το στομάχι μου. Όταν εγώ αγχώνομαι, αρχίζω και πετάω σπηριά. Επειδή η ζωή συχνά θα μας φέρει σε σημεία που θα πρέπει να πάρουμε αποφάσεις, μπορεί να είναι ένας τρόπος αντίδρασης δικός μας, πολύ προσωπικός αυτός. Να είναι ο τρόπος που αντιδρούμε. Μπορεί και όχι. Αλλά με σιγουριά δεν μπορεί να μας το πει κανείς. Το μόνο που μπορώ να πω με σιγουριά, τουλάχιστον, είναι το ότι ένας άνθρωπος με κρίση πανικού δεν θα ζει για το υπόλοιπο της ζωής του με αυτό το τρομακτικό, με αυτή την τρομακτική κατάσταση. Αυτό μπορώ να το πω με σιγουριά. Ωραία. Πολύ σημαντικό. Το κρατάμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ματούλα. Και εγώ ευχαριστώ.